τη σημερινή ημέρα 6 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Θωμά, ο οποίος ήταν Απόστολος μεταξύ των 12 μαθητών του Κυρίου και ανήκε σε οικογένεια Αλιέων. Ο Θωμάς λοιπόν, μετά την Ανάσταση του Χριστού και την πρώτη εμφάνισή του στους μαθητές, δυσπιστούσε σε αυτά που του έλεγαν αυτοί. Αλλά ο Κύριος επανεμφανίστηκε στους μαθητές μέσα στο υπερόν, όταν μεταξύ τους βρισκόταν και ο Θωμάς. Τότε ο Κύριος προέτρεψε το Θωμά να ψηλαφίσει τις πληγές από τα καρφιά που τον σταύρωσαν και να μην γίνεται άπιστος αλλά πιστός. Εκθαμβωμένος ο Θωμάς προσκύνησε και ανεβόησε. «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Η δε απάντηση του Κυρίου ήταν τέτοια, που θα διδάσκει όλους όσους θέλουν να δυσπιστούν στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Είπε λοιπόν ο Κύριος, ότι εώρα με πεπίστευκας, μακάρι οι μη και πιστέψαντες. Mm. Δηλαδή λέει ο Κύριος στο Θωμά, πίστεψες επειδή με είδες. Mm. Μακαριότεροι και περισσότερο καλότυχοι είναι εκείνοι, που αν και δεν με είδαν, πίστεψαν. Η παράδοση αναφέρει ότι ο Θωμάς, μετά την επιφήτηση του αγίου πνεύματος πήγε και κήρυξε το ευαγγέλιο στους πέρσες Μίδους και τους ινδούς στην Ινδία συνελήφθηκε από το βασιλιά Μισδαίο, γιατί κατήχησε και βάπτισε το γιο του Αζάνη, τη γυναίκα του Τερτία και τις κόρες του Μιγδονία και Νάρκα. Αφού τον φυλάκισε, τον παρέδωσε σε πέντε στρατιώτες, οι οποίοι αφού τον ανέβασαν σε κάποιο βουνό, τον θανάτωσαν διαλογισμό. Έτσι τον αξίωσε ο Θεός όχι μόνο να, ξι... να κηρύξει το Ευαγγέλιο του, αλλά και να δώσει τη ζωή του για αυτόν.